Φίλες και φίλοι, γεια σας! Σήμερα θα πούμε δύο λόγια για την γλυκιά και όμορφη ηθοποιό Μιράντα Κουνελάκη. Ταλαντούχος ηθοποιός, λοιπόν, γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα. Ξεκίνησε τις σπουδές της στη Δραματική Σχολή του Ελληνικού Οδείου το 1959 και αποφύτισε το 1961. Επίσης, έκανε αρκετά χρόνια σπουδές μουσικής και πιάνου. Στο θέατρο πρωτεμφανίστηκε το 1962 με το θείασο της Κατερίνας Ανδρεάδη. Η Μιράντα Κουνελάκη έχει γράψει από νεαρή ηλικία θεατρικά έργα, στίχους, τηλεοπτικά σενάρια από έργα του Βυζινού, Ροίδη και Παπαδιαμάντη. Έχει κάνει μετάφραση και διασκευή θεατρικού έργου, επιθερωσιακά νούμερα, χρονογραφήματα, διηγήματα, πολλά κείμενα για παιδάκια, κείμενα για θετρικό αναλόγιο και πολλά άλλα. Το 1960 έκανε τον τεμπούτο της στον κινηματογράφο με την ταινία «Για σένα την αγάπη μου» όπου υποδίθηκε τη Μαρούλα. Ενσάρκωσε τη Ρένα Σιδέρη στην ταινία «Πικρή μου αγάπη», τη Μαρία Χαράτου στην ταινία «Όλους τράκος» και τη Μέρη Μπαρατέρα στην ταινία «Ο χρυσός και ο τενεκές». Μερικέ από τι σημαντικότερε παραστάσει που έλαβε μέρο, τα παιδιά μα η Κέρβερη, κόκκινα φανάρια, τελευταίο φθινόπορο, ο Χριστό ξανασταυρώνεται, πραγματευτή, καληνύχτα Μαργαρίτα, ο έμπορο τη Βενετία, Ιούλιο και Κέσσαρ, η κυρία με το σκυλάκι, το κορίτσι με το κορδελάκι και πολλέ άλλε. Πολύπλευρο ταλέντο διακρίθηκε στο δράμα, την κομμωδία αλλά και στη μιμική, και συγκρότησε αρκετέ φορέ θειάσου οπερέτα, μουσικών κομμωδιών καθώ και επιθεωρήσεων με μεγάλα ονόματα. Με τον Νίκο Ξανθόπουλο εμφανίστηκε μόνο σε μία ταινία, την Οδύση ενό ξεριζωμένου, στο ρόλο τη γραμματέα του Θόδωρου Μωρίδη. Σε συνέντευξή τη είχε πει: Δεν μπορούσα να είμαι επιλεκτική, είχε πει η Μιράντα Κουνελάκη. Πήγαινα σε δουλειέ για τα χρήματα, ώστε να επιβιώνω αξιοπρεπώ. Δεχόμουν να παίρνω τα τρέχοντα γιατί έπρεπε να ζήσω και δεν στόχευα στα ένσημα. Αν τολμούσα να τα ζητήσω έτσι όπω ήταν το σύστημα, δεν θα ξανά έβρισκα δουλειά. Είχα ανάγκη τα τρέχοντα γιατί έπρεπε να ζήσω. Παντρεύτηκα νωρί, χώρισα νωρί και δεν ήταν τόσο εύκολα για μένα τα πράγματα. Υπήρξε μαμόθρευτο και έπρεπε να το αποτινάξω από πάνω μου αυτό. Πού να ήξερε, αγαπημένη και ταλαντούχα ηθοποιό, πω σήμερα για του περισσότερου ισχύει αυτό το καθεστώ. Η αγαπημένη ηθοποιό έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η κηδεία τη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Ιανουαρίου του 2021 στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στο κημητήριο του ζωγράφου. Ο Θεό ας αναπαύσει την ψυχή τη. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο, κάντε like και γραφή. Γεια και χαρά σε όλου σα.